στάσεις σας. Διότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι αυτός που παραβιάζει τον κανονισμό της Βουλής δεν είμαι εγώ, αλλά είναι ο Πρωθυπουργός που γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων του την κοινοβουλευτική διαδικασία και ιδιαίτερα την καθιερωμένη ώρα του Πρωθυπουργού. Σας καλώ λοιπόν πριν επιχειρήσετε να φημώσετε τη φωνή της αξιωματικής αντιπολίτευσης μέσα στο ναό της Δημοκρατίας και αφήστε τα σκονάκια, δεν χρειάζονται σκονάκια, ξέρει ο κύριος Πρόεδρος μόνος του, ξέρει, είναι ικανός, ικανότατος. Πριν λοιπόν επιχειρήσετε, όπως έχει επιχειρήσει η παράταξή σας τα δύο αυτά χρόνια, να φημώσει κάθε αντίθετη φωνή στα μέσα μαζικής ενημερώσεως, όπως έχει επιχειρήσει ακόμα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν θα καταφέρετε να φημώσετε τη φωνή μας μέσα στον ναό της Δημοκρατίας. Σας καλώ λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, να σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων ως Πρόεδρος του Συνόλου της Βουλής των Ελλήνων και όχι ως Πρόεδρος ο οποίος δέχεται σκονάκια για το τι θα πει στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης από τους συνεργάτες του κυρίου Μητσοτάκη. Και σας καλώ, κύριε Πρόεδρε, να μου πείτε ποιο είναι το άρθρο εκείνο του κανονισμού της Βουλής, το οποίο δεν μου επιτρέπει να μιλήσω ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ως πρώην πρωθυπουργός και ως πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, όταν κατά πάγια κοινοβουλευτική πρακτική από το 1974 και μετά, από τη μεταπολίτευση και μετά, εφαρμόζεται κατά αναλογία η διάταξη του άρθρου 97, παράγραφος 4, που ορίζει ότι οι πρόεδροι των κοινοβουλευτικών ομάδων, οι πρώην πρόεδροι της Βουλής, οι πρώην πρωθυπουργοί έχουν το δικαίωμα να πάρουν το λόγο και να ακουστούν όποτε τον ζητήσουν. Μιλάτε όμως για μια διαδικασία που εμείς θέλουμε εδώ να θεσπίσουμε εν είδη παραστάσεως. Δεν είναι παράσταση η κοινοβουλευτική διαδικασία. Και όταν την απαξιώνει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, αυτοί πρέπει να έχουν την ευθύνη της απαξίωσης. Όχι εμείς που είμαστε εδώ για να εκφράσουμε επιχειρήματα και να αντιπαραθέσουμε πολιτικό λόγο. Λοιπόν, σας καλώ λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, να μην υποπέσετε, να μην υποπέσετε σε αυτό το πολύ σημαντικό παράπτωμα. Διότι εδώ έχετε και εσείς ευθύνη ως πρόεδρος της Βουλής για πρώτη φορά στην κοινοβουλευτική ιστορία να φημώσετε επί της ουσίας τη δυνατότητα να ακουστεί ο λόγος, τα επιχειρήματα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σας ζητώ να μου δώσετε το λόγο για 15 λεπτά. Γιατί θεωρώ επίσης ότι πέραν του ζητήματος που ήδη εν συντομία ανέπτυξα και αφορά την ίδια τη διαδικασία, υπάρχει και ένα μείζον ζήτημα ουσίας που αφορά τη συγκεκριμένη ερώτηση και κατά την άποψή μου αποτελεί θεμελιακό πρόβλημα για τη λειτουργία του πολιτεύματος και της δημοκρατίας. Το πρόβλημα της υπερχρέωσης των πολιτικών κομμάτων σε βάρος των Ελλήνων φορολογουμένων. Σας ζητώ λοιπόν να μου δώσετε τον λόγο, ιδάλλως να αιτιολογήσετε βάσει ποιο άρθρου του κανονισμού που το στερείτε. Και σας παρακαλώ να μην υποπέσετε εσείς προσωπικά στο παράπτωμα να είσαστε και να παριστάνετε τον πρόεδρο του κυβερνώντος μονοκόμματος, ενώ έχετε και την έγκριση κατά την εκλογή σας της μεγάλης μερίδας, της μεγάλης πλειοψηφίας και του ΣΥΡΙΖΑ ως πρόεδρος της Βουλής. Σταθείτε σε αυτό το βήμα ως πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και όχι ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Πρόεδρε, αυτό θα κάνω αμέσως μετά και έτσι θα ολοκληρωθεί αυτή η συζήτηση. Θέλω να σας πω το εξής. Επειδή ακριβώς με νοιάζει η Βουλή να σταθεί στο ύψος της περισσότερο και από τον εαυτό μου, δεν θέλω να μετατρέψουμε, όσο είμαι πρόεδρος με την τιμητική ψήφο όλων σας, δεν θέλω να μετατρέψουμε τη Βουλή σε αχρίαστο σκηνικό πολιτικού ή κομματικού ακτιβισμού. Και να τι εννοώ, το άρθρο στο οποίο μόλις αναφερθήκατε, το οποίο δίνει δικαίωμα στους αρχηγούς των κομμάτων, αφορά στο νομοθετικό έργο. Όλα τα άρθρα τα οποία δίνουν λόγο στους αρχηγούς των κομμάτων είναι το 97 που είπατε για την νομοθεσία,
το 135 στις επερωτήσεις, το 97 στις μομφές, το 137 στις εξεταστικές επιτροπές. Στις επίκαιρες ερωτήσεις δεν προβλέπεται παρέμβαση αρχηγών. Γιατί, υπάρχει λόγος, γιατί το άρθρο που μιλάει για τις επίκαιρες δεν ομιλεί για δυνατότητα ομιλίας αρχηγών, ενώ όλα τα άλλα ομιλούν για δυνατότητα ομιλίας αρχηγών. Αυτή είναι η διάταξη. Δεν διέκοψα τον κύριο Πρόεδρο. Δεν τον διέκοψα. Συνεπώς, επαναλαμβάνεται κάτι που σας απαντήθηκε από τον κύριο Κακλαμάνη και την προηγούμενη φορά, ότι ο Πρωθυπουργός δεν απαντάει στις επίκαιρες ερωτήσεις. Ο Πρωθυπουργός έχει απαντήσει ήδη σε 7 επίκαιρες ερωτήσεις και έχει προκαλέσει 5 συζητήσεις με δική του πρωτοβουλία και δεν έχει ολοκληρωθεί το ίμιση της θητείας της παρούσης Βουλής, όταν στην προηγούμενη Βουλή σε 160 ερωτήσεις απαντήθηκαν 8 και δεν είχαμε τέτοια φαινόμενα. Ολοκληρώνω. Επειδή ακριβώς θέλω η Βουλή να διατηρηθεί στο ύψος της, επειδή δεν θέλω η Βουλή να μετατραπεί σε σκηνικό πολιτικού ακτιβισμού, επειδή η ολομέλεια κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεών της δεν μπορεί να μετατραπεί σε συνεδρίαση καμιάς κοινοβουλευτικής ομάδος και επειδή στις επίκαιρες ερωτήσεις δεν επιτρέπονται μονόλογοι ούτε μονόπρακτα, διακόπτω τη συνεδρίαση, ολοκληρώνεται η συνεδρίαση και περιμένω πρότασή σας για τροποποίηση του κανονισμού. Η συζήτηση ολοκληρώθηκε για την προστασία του κύρους του Κοινοβουλίου από κάθε πολιτικό ακτιβισμό. Ευχαριστώ.